Καμπανάκι κινδύνου κρούει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Βιργίνιου Σινκέβιτσιους για την κατάσταση του οικοσυστήματος στη Λίμνη Βεγορίτιδα και τη συνεχής καύσης καλαμιών στην περιοχή, σημειώνοντας πως η Λίμνη δεν βρίσκεται σε καλή οικολογική κατάσταση, κυρίως λόγω των πιέσεων που δέχεται από τη γεωργία, τη διάχυτη ρήπανση και τη βιομηχανία. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος επισημαίνει παράλληλα πως η άντληση υδάτων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας φαίνεται πως αποτελεί τη βασική αιτία για τις διακυμάνσεις τη στάθμη των υδάτων. Απαντώντα σε ερώτηση τη Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Μαρία Πυράκη για την ανάγκη προστασία τη παραλίμνια ζώνη Νατούρα τη Βεγορίτιδα με αφορμή τη συνεχή καύση καλαμιών, ο Επίτροπο υπογραμμίζει τη διάθεση σημαντικών ποσών από ευρωπαϊκά κονδύλια και εθνικού πόρου για τη στήριξη τη αποκατάσταση τη περιβαλλοντική ισορροπία στη Λίμνη. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 διέθεσε 55,6 εκατομμύρια. Ευρώ για περιβαλλοντικά έργα. Η λίμνη Βεγορίτιδα συμπεριλαμβάνεται στου ωφελούμενου από έργο συνολικού ύψου 6,4 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματο για την Τακτική Παρακολούθηση των Ποιοτικών και Ποσοτικών Χαρακτηριστικών των Υδάτων σε Λίμνε, τονίζει χαρακτηριστικά ο Επίτροπο για το Περιβάλλον. Τα πολιετή προβλήματα στη λίμνη Βεγορίτιδα, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη σε έκταση στη χώρα μα, προκαλούν υποβάθμιση του οικοσυστήματο. Σύμφωνα με την Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατία Μαρία Σπυράκη λόγω του περιβαλλοντικού φαινομένου των συνεχών διακυμάνσεων στη στάθμη των υδάτων τον τελευταίο μήνα έχουν καεί συνολικά περίπου 35 στρέμματα καλαμιών στην παραλίμνια ζώνη τη Βεγορίτιδα, η οποία συνιστά προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2020. Η Ευρωβουλευτής επισήμανε του κινδύνου για τα προστατευόμενα είδη, καθώ οι διακυμάνσει τη στάθμης σε συνδυασμό με την υπεράντληση υδάτων από υφιστάμενες γεωτρήσεις στη λεκάνη απορροή τη Βεγορίτιδα καθιστούν Δυσχερή τη διάκριση του ορίου μεταξύ καλλιεργήσιμων εκτάσεων και λίμνη. Στην απάντησή του, ο Επίτροπο Περιβάλλοντο υπενθύμησε πάντω ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 από το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για μη συμμόρφωση με την Οδηγία για του Οικοτόπου, καθώ δεν καθόρισε του αναγκαίου στόχου και μέτρα διατήρηση για τι περιοχέ που έχουν χαρακτηριστεί ω ειδική ζώνη διαχείριση, κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνει σύμφωνα με τι απαιτήσει τη Οδηγία.